Ξεκινάω με ένα ερώτημα. Περνάει καλά η νεολαία μας εδώ σε αυτή την κατασκήνωση? Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, χαιρετίζουμε την 33η αντιπεραλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ, τους χιλιάδες νέους και νέες που παίρνουν μέρος σε αυτή, που για άλλη μια φορά θα στείλουν ηχηρό μήνυμα ενάντια στο σύστημα των πολέμων, της εκμετάλλευσης και της αδικίας. Θα στείλουν μήνυμα κατά της εμπλοκής της χώρας μας στους πολεμικούς σχεδιασμούς, ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα βροντοφωνάξουν λευτεριά στην Παλαιστίνη. Δεν ακούω. Θα υπενθυμίσουμε και πάλι σε όσους που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν πως δεν σκύψαμε ποτέ το κεφάλι, ούτε και το σκύβουμε απέναντι στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Και παρά τις δυσκολίες, οι λαοί δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη, γιατί αυτή είναι η υπερδύναμη. Πως αργά ή γρήγορα θα βγουν στο προσκήνιο και θα ανατρέψουν το σάπιο απάνθρωπο καπιταλιστικό σύστημα. Πως θα πάρουν την εξουσία από αυτούς που λιμένονται το πλούτο που παράγουν οι εργαζόμενοι και θα οικοδομήσουν την πραγματικά δίκαιη κοινωνία, καταργώντας την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Το σοσιαλισμό, κομμουνισμό. Είναι κοινωνική αναγκαιότητα και θα γίνει αργά ή γρήγορα και πραγματικότητα. Αν φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η φετινή νεανική κατασκήνωση και διαδήλωση παράλληλα είναι αφιερωμένη στον βρώμικο πόλεμο του ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Γιουγκοσλαβίας, δεν είναι μόνο για να τιμήσουμε τα ιστορικά γεγονότα, να τιμήσουμε ένα μέρος από τα εκατομμύρια των δολοφονημένων από τον υπεριαλισμό. Δεν είναι μόνο για να αναφερθούμε στην πάλη των λαών με επικεφαλής τους κομμουνιστές και τις θυσίες τους, τον ηρωισμό που διαπαιδαγωγεί τις νέες γενιές. Είναι κυρίως γιατί, γνωρίζοντας την ιστορία και βλέποντας την κατάσταση που διαμορφώνεται σήμερα με τα σύννεφα του πολέμου να πυκνώνουν επικίνδυνα, να διδαχτούμε από αυτά για να δυναμώσουμε τον αγώνα, να συσπηρώσουμε ακόμα περισσότερους νέους και νέες στην πάλη για την ανατροπή, να κάνουμε πιο γερή και δυνατή την κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας. Χρόνια πριν, στις 24 Μάρτιου του 1999, τα αμερικανονοταϊκά αεροπλάνα και οι πύραυλοι άρχισαν να σκορπούν το θάνατο και να ποτίζουν με αίμα την Ιουγκοσλαβία, προσθέτοντας μια ακόμη αιματοβαμμένη σελίδα στην ιστορία της πολεμικής μηχανής του ΝΑΤΟ. Εκείνη τη μέρα ξεκίνησε ένα μακελιό που κράτησε 78 μέρες, οδηγώντας στο θάνατο πάνω από 3.500 ανθρώπους, δεκάδες χιλιάδες τραυματίες, εκ των οποίων τα 3/4 ήταν άμαχοι και μεταξύ αυτών ήταν 400 παιδιά. Αυτοί που μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτοί δολοφονούν παιδιά, γυναίκες. Δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτα. Η νατοϊκή επέμβαση στη Ιουγκοσλαβία ήταν ο πρώτος πόλεμος μετά στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Διήρκησε 11 εβδομάδες που διήρκησαν οι βομβαρδισμοί. Πραγματοποιήθηκαν 2.300 αεροπορικές επιδρομές με τη χρήση 1.150 νατοϊκών υπερσύγχρονων τότε μαχητικών αεροσκαφών. Εκτοξεύτηκαν από τον αέρα συνολικά 420.000 βλήματα, πύραυλοι και βόμβες, ενώ χρησιμοποιήθηκαν 37.000 βόμβες απογορευμένες από διεθνείς συνθήκες, που προκάλεσαν τις περισσότερες απώλειες στον άμαχο πληθυσμό. Χιλιάδες βόμβες ραδιενεργού απεμπλουτισμένου ουρανίου που ακόμα πεθαίνουν άνθρωποι στη Ιουγκοσλαβία από τη μόλυνση. Ένας Ισπανός πιλότος, ο οποίος παραιτήθηκε, έγραψε «Χρησιμοποιήσαμε βόμβες και όπλα
που δεν ξέραμε ότι υπήρχαν, ούτε και φανταζόμασταν ότι υπήρχαν. Βόμβες άνθρακα, βόμβες στήρωσης, για να το ξεκαθαρίσω, που προκαλούσαν στήρωση στους άντρες. Βιολογικά όπλα καταστροφής των καλλιεργειών. Αυτό είναι το Άγιο ΝΑΤΟ και ο υπεραλισμός. Προσέφυγε ο ίδιος πιλότος στο ονομαζόμενο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα πολέμου. Αγνοήθηκε πλήρως η καταγγελία του. Βομβάρδισαν 25.000 κτίρια, αεροδρόμια, διυλιστήρια, το 1/3 των εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής, σχεδόν όλα τα εργοστάσια της χώρας, σχολές, σχολεία, νοσοκομεία, ακόμα και το μεευτήριο του Βελιγραδίου, μοναστήρια, γέφυρες και δρόμους, δεν δίστασαν να χτυπήσουν μέχρι και κομβόι προσφύγων και να λένε, τότε χρησιμοποιήθηκε ο όρος, παράλληλες απώλειες. Τός παράπλευρος, ευχαριστώ Μητσο, απώλειες, κυριολεκτικά, απανθρωπιά, κινησμός. Γι' αυτό αυτός ο πόλεμος ονομάστηκε βρώμικος πόλεμος. Αυτή είναι η Ιερή Αμυντική Συμμαχία του Κασελάκη. Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε η παλιά ΕΡΕ, κανένας δεν τόλμησε να την πει η Ιερά Αμυντική Συμμαχία. Αυτή είναι που διεκδικούν σήμερα να αλλάξουν την κατάσταση στη χώρα μας μαζί με τους δολοφόνους, με τους δολοφόνους του ΝΑΤΟ. Και όλα τα αστικά κόμματα, όλα τα υπόλοιπα, όλα άνευ, εκτός ΚΚΕ, χωρίς καμιά εξαίρεση, υποστηρίζουν αυτή την δολοφονική συμμαχία. Η Ιουγκοσλαβία φυσικά δεν ήταν τυχαίο θύμα του πολέμου. Επιλέχθηκε ως πεδίο εφαρμογής του νέου νατοϊκού δόγματος, το οποίο διατυπώθηκε στη Ρώμη μετά το 1992. Μέχρι τότε υπήρχε ο κομμουνιστικός κίνδυνος, έλεγαν. Από τότε και μετά βρήκαν πολλούς κίνδυνους. Τρομοκρατία, διακοπή ροής φυσικών πόρων και πάρα πολλά, δημοκρατία, μεγάλη δημοκρατία, όπως και στη Γιουγκοσλαβία. Η πραγματική όμως αιτία του πολέμου ήταν ο έλεγχος συνολικά των Βαλκανίων, που η θέση τους έχει ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία, γιατί είναι πύλη για τρεις υπήρους, Ευρώπη, Ασία, Αφρική. Ο έλεγχος τους σημαίνει πρώτα απ' όλα έλεγχο των διόδων διακίνησης των εμπορευμάτων μεταξύ αυτών και της ενέργειας. Προϋπόθεση για να γίνει ήταν ο κατακαιρματισμός της και η σταδιακή νατοποίησή της, πράγμα που έγινε σε μεγάλο βαθμό. Η αντίστροφη μέτρηση είχε ξεκινήσει νωρίς. Έχει τις ρίζες της στα δραματικά γεγονότα της αντεπανάστασης, όταν ανατράπηκε ο σοσιαλισμός στη Σοβιετική Ένωση και σε άλλες χώρες. Όταν οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής κυριάρχησαν στην Ιουγκοσλαβία, τότε μας υποσχέθηκαν ένα κόσμο της ειρήνης. Η κυρία Δαμανάκη, τότε πρόεδρος του συνασπισμού, ξαναλέω, και μετά επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά στέλεχος του Πασόκ, αλλά πρόεδρος, γιατί περνάνε πολλοί πρόεδροι, αλλά τέτοιο παραμύθι λένε, τι έλεγε: μπαίνουμε σε νέα εποχή της ειρήνης και της ευημερίας. Η εκλογή Κλίντον σηματοδοτεί το τέλος των πολέμων, το τέλος και πολλών άλλων πραγμάτων. Όμως προσγειώθηκαν οι λαοί στην κόλαση των υπεραλιστικών πολέμων και γενικότερα της βαρβαρότητας του καπιταλισμού. Μόνο το ΚΚΕ προειδοποίησε ότι μπαίνουμε σε νέο μεσαίωνα και έλεγε ότι η ελπίδα υπάρχει των λαών και είμαστε περήφανοι που δεν κρυφτήκαμε παρά τις δυσκολίες, που σταθήκαμε όρθιοι. Μετά την επέμβαση των υπεραλιστικών δυνάμεων στα Βαλκάνια πήρε γενικευμένο χαρακτήρα. Με αφετηρία το 1991, όπου τα λέω γιατί οι περισσότεροι από εσάς δεν είχατε γεννηθεί και καλό είναι, δεν κουράζω. Ή αν κουράζουν, πέστε το να τα σταματήσουν. Ήταν η άμεση αναγνώριση της Κροατίας. Άρχισαν να κόβουν κομμάτια. Μπήκαν οι Γερμανοί, υπήρχε αντίθεση
άρχισε πλέον να διαλύεται η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας, Κροατία, μετά η Σλοβενία, μετά η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η σημερινή Βόρεια Μακεδονία, και σταδιακά έγινε κατακερματισμός. Μετά το 1991 ακολούθησε και άλλος πόλεμος, σκληρός, καταστροφικός, με Κροατία και Βοσνία Ερζεγοβίνη. Τι πρόσχημα χρησιμοποίησαν οι υπεραλιστές για την Ιουγκοσλαβία? Το πραγματικό γεγονός είναι ότι ζήτησαν την εγκατάσταση του ΝΑΤΟ στη Ιουγκοσλαβία, δηλαδή ξένη κατοχή. Και ο Μιλόσεβις, ανεξάρτητα αν διαφωνούσαμε με άλλα πράγματα, είπε όχι. Έτσι ακριβώς ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί. Τι είπαν? Εθνοκάθαρση στο Κόσοβο, ενώ στην Ουκρανία, παραδείγματος χάρη, στο ρωσόφωνο πληθυσμό, με 14.000 νεκρούς, μιλάμε και για τα σημερινά, δεν υπήρχε τέτοια θεωρητικά δικαιώματα των Κοσοβάρων Αλβανών, το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Και τους έπιασε ο πόνος για να δικαιολογήσουν αυτόν τον άθλιο πόλεμο. Τα ίδια κάνουν και σήμερα. Αναπαράγουν το παραμύθι της ειρήνης, της σταθερότητας. Σε όλους τους πολέμους βάζουν ψεύτικες δικαιολογίες. Να αναφέρουμε Αφγανιστάν, τρομοκρατία, Ταλιμπάν. Πόλεμος, οι Αμερικάνοι ξαναπαραδίδουν στο Ταλιμπάν την εξουσία. Λιβύη, δημοκρατία. Γιατί πήγαινε να αλλάξει τα συμβόλαια του πετρελαίου ο Καντάφη που τον είχαν τότε όπα-όπα. Συρία και αλλού, ενώ παραδείγματος χάρη στη Σαουδική Αραβία, που σήμερα η Ελλάδα έχει στείλει Πάτριο, που έχει στρατιωτική συνεργασία, που είναι όργανο του υπεραλισμού, εκεί υπάρχει δημοκρατία και ελευθερία. Σκοτεινός μεσαίωνας. Αποκεφαλισμοί, γυναίκες χωρίς δικαιώματα, εκλογές ούτε καν όπως γίνονται στα αστικά κράτη. Θέλουν να κρύψουν τις αιτίες που είναι ο ανταγωνισμός των υπεραλιστικών δυνάμεων για τον έλεγχο σφαιρών επιρροής, τον έλεγχο των νέων αγορών, για τα μονοπόλια των πρώτων υλών, των δρόμων μεταφοράς ενέργειας κλπ. Για να αποκτήσουν συνολικά δηλαδή πλεονέκτημα με τις άλλες υπεραλιστικές δυνάμεις. Και όπως λέει και η κινέζικη παροιμία, όταν τσακώνονται τα βουβάλια στο βάλτο, την πληρώνουν τα βατράχια. Δηλαδή, οι λαοί είναι αυτοί που πληρώνουν αυτόν τον ανταγωνισμό. Αποδεικνύουν για όλους αυτούς που μιλάνε για παράγοντες ασφάλειας και ειρήνης ότι είναι πρωταγωνιστές στο αιματοκύλισμα των λαών, στην τροφοδότηση του εθνικισμού. Άλλωστε, αυτοί που μιλάνε για τρομοκράτες, το 97, οι μυστικές τους υπηρεσίες χρηματοδότησαν τον Ουτσεκά, εγκληματίες του αλβανικού Ουτσεκά που υποδάπτυσαν την αντιπαράθεση και διεκδίκησαν την απόσχεση του Κωσυφοβεδίου από τη Σερβία, αξιοποιώντας την κατάσταση που είχε προκύψει. Σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, σε κάθε μία μέρα από τις 78 μέρες του εγκλήματος, το κόμμα μας χωρίς καμιά ταράτευση ξεκαθάρισε από την αρχή τον υπεραλιστικό χαρακτήρα του πολέμου, κατήγγειλε τη συμμετοχή της χώρας και με τις αποφάσεις της κυβέρνησης του Πασό, το κόμμα της ειρήνης. Τα έδωσε όλα, ό,τι του ζήτησε τον ΝΑΤΟ και τη συνένεση της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και την γραμμή των ίσων αποστάσεων από τον ΝΑΤΟ και από την πολιτική Μιλόσεβιτς, από τον συνασπισμό τότε και από τους απανταχού οπορτουνιστές στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Εμείς εκφράσαμε τη διεθνιστική αλληλεγγύη όχι μόνο με μεγάλες και πολύμορφες κινητοποιήσεις, αλλά οι κομμουνιστές ήταν πρωταγωνιστές και στην οργάνωση αποστολών στη Ιουγκοσλαβία, από συνδικάτα, κίνημα ειρήνης, πολλές μαζικές οργανώσεις, με πολλές μορφές πάλης που θα πει ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα ο Θεοδόσης, ο Σύνδεξος Κωνσταντινίδης, εμποδίσαμε πολλές φορές τη διέλευση των ανατολικών στρατευμάτων. Ιδιαίτερη σημασία είναι οι αντιστάσεις που αναπτύχθηκαν στις ανώπλες δυνάμεις με επιστολές και δηλώσεις αρνήσεων των στρατευμένων να συμμετέχουν στις ανατολικές αποστολές, όπως το αντιτορπιλικό Θεμιστοκλής που συμμετείχε στον αποκλεισμό της Ιουγκοσλαβίας. Στο βίντεο θα δείτε τον Νίκο Γαρδίκη που πρωταγωνίστησε εκεί. Ανάλογες έγιναν και στο ναυτικό και στις στρατιωτικές μονάδες της Κυράς και τις αεροπορίες
που βρήκαν τη συμπαράσταση του λαϊκού κινήματος. Σαν κορύφωση, μπορεί και να μην τη χαρακτηρίσουμε έτσι ακριβώς, των κινητοποιήσεων του ΚΚΕ και της ΕΔΙΕ, ήταν όταν ανακοινώθηκε η επίσκεψη του Σφαγέα Κλίντον, δημοκρατικός κι αυτός, μισοσοσιαλιστής. Μετά από πρόσκληση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, ξέσπασαν μεγάλες διαδηλώσεις. Έγινε παγκόσμια είδηση η αναβολή της επίσκεψης του με την αιτιολογία του ίδιου, που το είπε κιόλας, ευχαριστούμε για τη διαφήμιση, πως η Ελλάδα έχει πολλούς κομμουνιστές και είναι τεταμένη η κατάσταση. Όταν δεν ανακοινώθηκε τελικά μετά από μέρες η επίσκεψή του, δεκάδες χιλιάδες λαού πήραν μέρος στη διαδήλωση απαιτώντας να γίνει πορεία στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Απαγορεύτηκε η διαδήλωση με απέτηση και των Αμερικάνων και της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Δεν υπακούσαμε. Κάναμε αυτό που ονομάστηκε βήμα στα λουλουδάδικα για να προχωρήσουμε και δεχτήκαμε 3,5 τόνους χημικά για να μας διαλύσουν. Την επόμενη μέρα, λυσαλαία επίθεση. Το κουκουέ καίει την Αθήνα. Ενώ την γυναίκα ήταν οι γνωστοί άγνωστοι και πράκτορες της CIA. Επίθεση από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τα άλλα αστικά κόμματα. Όμως τότε και πάλι σηματοδοτήσαμε τη θέλησή μας για ανυπακοή και απειθαρχία στην μεγανανατολική βαρβαρότητα. Μπορώ να πω κι άλλα. Ήταν το λαϊκό δικαστήριο που κάναμε στο Σύνταγμα με πρόεδρο τον αξέχαστο σύντροφο Κώστα Καζάκο για τα εγκλήματα του ΝΑΤΟ. Σήμερα, 25 χρόνια μετά, οι Περαιστικοί πόλεμοι όχι απλά είναι εδώ, αλλά κλιμακώνονται επικίνδυνα. Είναι εδώ απειλώντας όλους τους λαούς. Είναι παρούσες οι αιτίες που τις γεννούν και τα είπαμε προηγούμενα. Ο Περαιστικός πόλεμος στην Ουκρανία, ανάμεσα στις ΗΠΑ, από τη μια μεριά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανική αστική τάξη, με την καπιταλιστική Ρωσία και τους συμμάχους της, συμπληρώνει 2,5 χρόνια. Έχει στοιχήσει ακριβά στον Ουκρανικό λαό. Εκατοντάδες χιλιάδες λαού, όπως και στο Ρώσικο λαό. Τραυματίες σε ερυπωμένες περιοχές, εκατομμύρια ξεσπιτωμένοι. Και σε αυτή την περίπτωση, ο ασκός του αιώλου άνοιξε μετά την Αντεπανάσταση. Μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Οι λαοί και της Ουκρανίας και οι Ρώσικοι κλπ. Υποδόμησαν μαζί τη σοσιαλιστική κοινωνία. Πολέμησαν και τσάκισαν το φασισμό στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά την επικράτηση του καπιταλισμού σκοτώνονται μεταξύ τους για τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των αστικών τάξεων. Εμείς ήμασταν οι μόνοι που αποκαλύψαμε από την αρχή το τι είναι αυτός ο πόλεμος, ποιος πολεμάει με ποιον, ότι είναι υπεραλιστική πόλεμη και από την πλευρά ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και αστικής τάξης της Ουκρανίας, αλλά και από την άλλη από την κυβέρνηση, από τον Πούτιν και την αστική τάξη της Ρωσίας. Ποιος ήταν ο καβγάς? Ο καβγάς ήταν ποιος θα βάλει στο χέρι και στρατηγικά, αλλά και τις πρωτοπαραγωγικές πηγές που είναι τεράστιες της Ουκρανίας. Από τη μια μεριά η Ρώσικη αστική τάξη, από την άλλη ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Πώς ξεκίνησε? Δεν ήταν απότομος. Ξεκίνησε από το 2014. Ξεκίνησε με το πραξικόπημα που οργάνωσε οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανατρέποντας την νόμιμη εκλεγμένη κυβέρνηση και βάζοντας στη θέση της αυτό το ελεηνό υποκείμενο. Ό,τι και να πεις είναι λίγες οι λέξεις που λέγεται Ζελένσκι συν η αστική τάξη της Ουκρανίας. Και έχει σημασία αυτό που είπε το ΚΚΕ τότε, ότι οι λαοί δεν πρέπει να ταχθούν με το μέρος κανενός ληστή. Πρέπει να συνεχίσουν να δυναμώσουν στη δική τους συντονισμένη αυτοτελή πάλι ενάντια στους εκμεταλλευτές για να ανοίξει ο δρόμος για την εξάλληψη αυτών των πολέμων με την ανατροπή αυτού του ξεπερασμένου ιστορικά καπιταλιστικού κινήματος για τη νέα σοσιαλιστική κοινωνία. Στην Παλαιστίνη η σφαγή βρίσκεται σε εξέλιξη. Βλέπουμε πράγματα απίστευτα, πιστευτά όμως, στην υπεριαλιστική κυριαρχία. Παιδάκια έχουν σκοτωθεί
πάνω από 16.000 παιδιά. Τα περισσότερα θύματα από τις 36 με 40 χιλιάδες, αν βάλουμε και τους αγνοούμενους, είναι άμαχοι. Αυτούς χτυπάει. Τη Χαμάς του Ισραήλ. Τη Χαμάς από την Κούνια. Τα παιδιά δηλαδή που βρίσκονται στην Κούνια. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Θέλουν να βάλουν στο χέρι όλο τον παραθαλάσσιο χώρο. Από την Αίγυπτο στο Λίβανο. Όπου και εκεί επιχειρεί ο Ισραηλινός στρατός για να ικανοποιηθούν μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Όπως η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην ΑΟΣ που ανήκει στους Παλαιστίνιους. Να ενισχύσουν τους εμπορικούς δρόμους από την Ασία προς την Ευρώπη μέσω του Ισραήλ. Και όλα αυτά αδιαφορώντας βέβαια για το αίμα που χύνεται. Φυσικά και εδώ χρησιμοποιούν προσχήματα. Αλλά πλέον δεν τα πιστεύει κανένας. Μόνο οι φανατικοί και εξαγορασμένοι και ξεπουλημένοι στον υπεριαλισμό τα πιστεύουν όλα αυτά. Όπως το δικαίωμα στην αυτοάμυνα που ισοπεδώνει, δολοφονεί, ρίχνει απαγορευμένα όπλα. Είναι συνένοχοι όλοι τους. Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, τα αστικά κόμματα της χώρας μας. Όλα πριν ΚΚΕ συντάχθηκαν με τους δολοφόνους του Ισραήλ. Μόνον εμείς βγήκαμε μπροστά. Δεν ήμασταν μόνοι, είναι και άλλος κόσμος που μπορεί να μην είναι κομμουνιστές, αλλά συμφωνεί σε όλο τον κόσμο πρωτοφανής κινητοποίησης ακόμα και μέσα στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Θέλουν το Ισραήλ όπως είναι να παραμείνει και να γίνει πιο ισχυρός χωροφύλακας και τοποθετητής για τον έλεγχο της περιοχής. Όπου υλοποιείται ο εμπορικός ινδικός δρόμος Βομβάη Πειραιά. Ο άλλος είναι ο Κινέζικος που περνάει από Τουρκία και Βαλκάνια. Σε ανταγωνισμό είναι αυτοί οι δύο. Θέλουν για την επιβίωση και προώθηση των συμφωνιών, να επιβιώσουν και να προωθηθούν οι συμφωνίες Αβραάμ μεταξύ Ισραήλ, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Μπαχρέιν, Σουδάν και Σαουδικής Αραβίας για να προχωρήσουν οι business. Σε αυτό το έφλεκτο υλικό που συγκεντρώνεται μέσα μάλιστα και από την αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, καπνίζουν τώρα, άναψε το φυτίλι και καπνίζει και στα Βαλκάνια και στην περιοχή μας. Τουρκικές αξιώσεις συνεχίζονται αμύωτα, διαμορφώνουν ατζέντα εφόρης της ύλης. Προβάλλονται ήδη συμβιβασμοί επικίνδυνοι για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ακόμα και στην εκμετάλλευση του Αιγαίου, που δεν πρόκειται να σταματήσουν ούτε με προσωρινές συμφωνίες, αλλά θα συνεχίζονται. Βόρεια Μακεδονία, με την επικράτηση των δυνάμεων που τάσσονται ενάντια στην συμφωνία των Πρεσπών και επιδιώκουν περισσότερες και στενότερες σχέσεις με τη Ρωσία, φαίνονται και εκεί οι ανταγωνισμοί και άρχισε νέος κύκλος έντασης. Και τι αποδεικνύεται εδώ, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι? Γιατί έγινε η Συμφωνία των Πρεσπών? Έγινε για να μπει η Βόρεια Μακεδονία σήμερα να γίνει μέρος του ΝΑΤΟ. Ήταν όρος. Γι' αυτό άφησε πολλά κενά που τα είπαμε σε μια ιστορική ομιλία του γραμματέα του κόμματος του σύντροφου Δημήτρη Κουτσούμπα, που αναλύθηκε αναλυτικά και είπαμε ότι επειδή αυτά έχουν αφαιθεί και σκόπιμα και επίτηδες και θα αναζωογονηθούν εθνικισμοί κλπ. Κλπ. Να, η πραγματικότητα. Σερβία. Υπάρχει μεθόδευση των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναγνώριση του προτεκτοράτου του Κωσόβου. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση στο Συμβούλιο της Ευρώπης το έκανε. Το έκανε ανοίγοντας πάλι τον ασκό του αιώλου. Η Σερβία πλέον βρίσκεται μπροστά, να το πω έτσι, σε αυτό που το δίλημα που τις βάζουν. Ή με εμάς ή με εσάς. Δηλαδή με τους Ρώσους, όπως λένε, ή με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Κίνα με τις πρόσφατες συμφωνίες του Προέδρου της Κίνας. Η επίσκεψη που έγινε είναι μια δύναμη που τροφοδοτεί και αυτή βέβαια τις ανταπαραθέσεις μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Και τι συμβαίνει αλήθεια? Η Ελλάδα απειλείται, λέτε. Μάλιστα. Από ποιους απειλείται? Απειλείται, λένε, από την Τουρκία, έχει προβλήματα με την Αλβανία,
έχει προβλήματα με την Βόρεια Μακεδονία και δεν ξέρουν και τι άλλα προβλήματα έχει. Μα όλοι αυτοί είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Τι σόλη δηλαδή συμμαχία είναι αυτή στην οποία σε απειλούν τα μέλη του ΝΑΤΟ και κανένας άλλος και κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, για να μην λέω πάρα πολλά, είναι πολύ σημαντικό και από τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας και από τους σημερινούς πολέμους και άλλους που έχουν ξεσπάσει, γιατί δεν είναι μόνο οι δύο μεγάλοι που υπάρχουν σήμερα στην Παλαιστίνη και στην Ουκρανία, αλλά είναι πάνω από 17 Αφρική, Λατινική Αμερική κλπ. Κλπ. Είναι σημαντικό να δούμε ποιος είναι με ποιον. Και κυρίως, γιατί ξέρουμε, η Νέα Δημοκρατία, αυτά τα ονομαζόμενα δεξιά κόμματα, είναι καθαρά. Και έχουν σταθεί από την πλευρά του υπεραλισμού, των Αμερικάνων κλπ. Να δούμε το ρόλο της σοσιαλδημοκρατίας που κόπτεται. Και όταν λέμε σοσιαλδημοκρατία, δεν εννοούμε μόνο το ΠΑΣΟ. Εννοούμε και το ΣΥΡΙΖΑ, αν και με την ταχύτητα που έχει πάρει σήμερα, θα φτάσει να είναι τραπικό κόμμα στο τέλος με τον μεγάλο ηγέτη που διαθέτει. Όγκος, τεράστιος, παγκόσμιος. Στη Γιουγκοσλαβία λοιπόν που έγιναν όλα αυτά τα οποία έγιναν, ποιοι ήταν κυβερνήσεις? Ήταν Σρέντερ στη Γερμανία, σοσιαλιστής. Νταλέμα στην Ιταλία, σοσιαλιστής, πρώην κομμουνιστής. Υπάρχει μια παροιμία, δεν θα την πω γιατί δεν κάνει. Να την πούμε όπως τη λέει ο λαός. Ζοσπέν στη Γαλλία, σοσιαλιστής κι αυτός. Σιμίτης στην Ελλάδα. Θυμηθείτε Παπαντονίου, και εμείς σοσιαλιστές είμαστε σύντροφοι. Μόνο που ήταν με ήττα ο Παπαντονίου, αλλά και πολλοί άλλοι. Και ο δημοκράτης Κλίντον. Και ποιος ήταν γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ? Ο Χαφιέ, όχι Χαφιές, έτσι, και Χαφιέ Σολάνα. Σοσιαλιστής, Ισπανός. Αυτοί ήταν, που ήταν στην πρώτη γραμμή. Αυτοί υλοποίησαν τα ανατοϊκά σχέδια. Αυτοί ήταν που έκτισαν, προσπάθησαν να αντίσουν με διεθνές δίκαιο κλπ. Κλπ. Τη σφαγή απέναντι στην Γιουγκοσλαβία. Και αυτοί ήταν που σε όλους τους πολέμους, μαζί με τα άλλα αστικά κόμματα, πρωταγωνίστησαν και πρωταγωνιστούν στη σφαγή των λαών. Αν δείτε στη Βουλή, είναι πάνε πακέτο. Όλοι μαζί προχθές το ΠΑΣΟΚ ψήφισε τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιφυλάχθηκε σε κάτι λεπτομέρειες, αυτό κάνει. Ψάχνει να βρει αφορμή. Το ίδιο και όλοι, το ίδιο και οι υπόλοιποι. Σήμερα λοιπόν, να πάμε στο σήμερα. Σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, που είναι και το πρότυπο του ΣΥΡΙΖΑ και ελαφρώς του ΠΑΣΟΚ, πρωταγωνίστησαν στη μαζική αποστολή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία. Ενώ κυριολεκτικά, όχι σέρνονται, αλλά πρωταγωνιστούν και όπως παραδείγματος χάρη οι σοσιαλιστές, ενώ στις κυβερνήσεις της Σουηδίας. Ποιοι ήταν όταν έγιναν μέλη του ΝΑΤΟ η Σουηδία και η Φιλανδία? Ήταν αυτοί που κατέθεσαν το αίτημα να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπλένουν τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού, χειροκροτούν τα τάγματα του Αζόφ και περνάνε αντάμα και αγκαλιά στην οικονομία του πολέμου, βγάζοντας ένα ταμείο καταρχήν 100 δις και δίνοντας αμύθιτα ποσά κυριολεκτικά για να συντηρήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν θα συνεχίσω με όλα αυτά. Είναι φανερό ότι αυτή η κατάσταση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, ξεφεύγει κυριολεκτικά και η απειλή του πυρηνικού πολέμου συνδυάζεται και με την παραγωγή μικρών ονομαζόμενων πυρηνικών που χρησιμοποιούνται σε τακτικό πόλεμο και από τη Ρωσία και από την Αμερική αλλά και από άλλες
δυνάμεις. Η Ελλάδα πρώτη σε όλα. Τα είπαν προηγούμενα με τις αποφάσεις όλων. Και μια και είμαστε και στη Βόρεια Ελλάδα, αυτός ο πολιτικός απατεώνας που λέγεται Βελόπουλος και που έχει ξεφύγει από κάθε όριο, τι κάνει? Στο λαό λέει εγώ δεν συμφωνώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο, ψηφίζει όλες τις αποφάσεις. Για τον πόλεμο της Ουκρανίας, παραδείγματος χάρη. Για την Παλαιστίνη, παραδείγματος χάρη. Λέω, λέει, να, έλεγε, να μην στείλουμε εμείς όπλα που είναι πολύτιμα για την άμυνα της Ελλάδας κλπ. Κλπ. Να μην τα λέω. Να μην στείλουμε όπλα στην Ουκρανία, αλλά από την άλλη μεριά να βάλουμε μπροστά γρήγορα τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, τώρα που υπάρχει πόλεμος, για να κάνουμε μεγάλη παραγωγή βλημάτων που είναι απαραίτητα. Δηλαδή, κοροϊδία απέναντι στον ελληνικό λαό. Οι πολεμικές δαπάνες, γιατί δεν είναι αμυντικές, όπως τους λένε, έχουν ξεφύγει από κάθε όριο. Έχουν ξεφύγει, η Ελλάδα είναι μέσα στις τρεις πρώτες χώρες σε ποσοστό του ΑΕΠ. Φρεγάτες, μαχητικά F-35, F-16 κλπ. Κλπ. Για ποιο λόγο? Για να ενισχυθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Τα περισσότερα, το λένε και στρατιωτικοί, αν δείτε, είναι άχρηστα κυριολεκτικά για την άμυνα της χώρας, αλλά είναι πολύ χρήσιμα και οι ίδιοι οι Αμερικάνοι στην εισήγηση που έκανε το Πεντάγωνο στην κυβέρνηση, τι έλεγαν? Πρέπει να τα δώσουμε αυτά τα αεροπλάνα και πρέπει να βελτιώσουμε και να τα κάνουμε Viper τα F-16, γιατί αυτά υπηρετούν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, ισχυροποιούν τη συνεργασία του ελληνικού στρατού, των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ενισχύουν την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Φρεγάτες, σίδρα, ψαρά, 500.000 ευρώ την ημέρα. Κάντε λογαριασμό και ο κόσμος δεν έχει να φάει. Και παιδεία, υγεία κλπ. Και εκεί δεν έχουν λεφτά. Και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς, στον Περσικό κόλπο. Με την Ανατολική Αρμάδα στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι ακριβώς υπερασπίζονται εκεί? Τα σύνορα μας. Γιατί αυτή είναι η αποστολή του στρατού. Να υπερασπίζει τα σύνορα και την κυριαρχία της χώρας. Όχι βέβαια. Υπερασπίζονται τα συμφέροντα της ελληνικής πλουτοκρατίας. Πρώτα απ' όλα των εφοπλιστών, που είναι πρώτοι σε εμπορικό στόλο στον κόσμο. Αυτών τα συμφέροντα και τις βλέψεις της αρχικής τάξης της Ελλάδας, που είναι πάρα πολύ ισχυρή, και μην ακούμε ότι η Ελλάδα δεν έχει, έχει εταιρείες τεράστιες κατασκευαστικές που δρούν σε όλο τον κόσμο. Δέστε τώρα με τη Λινέως, δέστε τη διαφήμιση σε όλο τον κόσμο και άλλες, πάρα πολλές άλλες. Αυτοί λοιπόν θέλουν να πάρουν μέρος στο μοίρασμα της Λίας μετά τους πολέμους ανάλογα με το μέγεθος που έχουν. Δεν συζητάμε για τις βάσεις. Αυτό που δέστε μόνο το χάρτη. Η Ελλάδα είναι μια απέραντη νατοϊκή βάση. 13 μεγάλες βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις και έχουν παραδώσει. Ακούστε το να το λέτε και να το συζητάτε ιδιαίτερα με νέους ανθρώπους. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό ξεκίνησε τη συμφωνία αυτή, την ανανέωση, και ότι οι άλλοι χάρηκαν πάρα πολύ και τη στήριξαν και τη συνεχίζουν. Έχει παραδώσει όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε χρήση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Φτάνει αυτό? Όχι. Και όλες τις πολιτικές υποδομές. Δηλαδή, να το πούμε απλά, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, δρόμοι, γεφύρια, σιδηρόδρομος, τα πάντα. Λες και αυτά γίνονται στην κατοχή. Φυσικά δεν είναι. Δεν είμαστε υποκατοχή, είμαστε υπό την κατοχή των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, απέναντι σε αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί η λαϊκή πάλι, με μπροστάρι το ΚΚΕ μπορεί να δώσει απάντηση, να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης της σύγκρουσης με την κυρίαρχη πολιτική, το κεφάλαιο και την εξουσία του. Να κλιμακωθεί ο αγώνας για απεμπλοκή από τους πολέμους, από δέσμευση της χώρας μας, από τις υπεριαλιστικές
συμμαχίες. Αυτή είναι η πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση και είναι το ΚΚΕ. Και επειδή τους πονάει, καλά είναι να το χωνέψουν ότι θα μας βρίσκουν απέναντι συνεχώς και όλο και περισσότερο και νέες εργατικές μάζες και μάζες της νεολαίας θα μπουν μπροστά. Ας θυμηθούμε τι έχει κάνει το ΚΚΕ, όχι μόνο το 99, θα τα πει ο Θεοδόσης, το τι έγινε το 99 και σε πιο δύσκολες συνθήκες, αλλά και το τι έχει κάνει αυτό τον καιρό με κινητοποιήσεις και στη Βόρεια Ελλάδα, με σταμάτησμα των τρένων, με μεταφοράς πυρομαχικών, στο λιμάνι εμπόδισε την εκφόρτωση του πλοίου που μετέφερε πολεμικό υλικό κλπ. Κλπ. Ακόμα και σήμερα και 33 χρόνια ιστορίας διαβεβαιώνουν πως ο ελληνικός λαός με μπροστάρι το ΚΚΕ και πρώτα απ' όλα η νεολαία δεν σκύβει, ούτε πρόκειται να σκύψει, ούτε πρόκειται να σκύψει το κεφάλι. Και τους επαναλαμβάνουμε. Δεν καθόμαστε ήσυχοι ποτέ. Ούτε καθίσαμε στην ιστορία μας. Παρά τις αδυναμίες. Σαλπίζουμε ότι η μοναδική διέξοδος από αυτό το σύστημα είναι ο αγώνας πρώτα απ' όλα για να αναχαιτήσουμε τη νέα πολιτική, τα νέα δύσκολα που έρχονται και για το λαό μας αλλά και γενικότερα. Να δώσουμε πάλι την ελπίδα που υπάρχει και να σταματήσουν οι αυταπάτες. Δεν εξανθρωπίζεται ο καπιταλισμός, ούτε γίνεται καλύτερος που λένε οι άλλοι σοσιαλδημοκράτες και οι απανταχού οπορτουνιστές. Ανατρέπεται με κοινωνική επανάσταση. Έτσι διδάσκει η ιστορία που έτσι ανατράπηκαν όλα τα συστήματα. Γι' αυτό λοιπόν φέρνοντας το αισιόδοξο μήνυμα λέμε ότι τα όνειρά μας δεν μπαίνουν σε πληστηριασμό. Δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα, λέει το τραγούδι που το ξέρετε, και θα την παίξουν οι λαοί και θα είναι νικηφόροι. Γεια σας.